Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει τη δολοφονία των δύο Ελλήνων ομογενών και τον τραυματισμό άλλων δύο από Ουκρανούς στρατιώτες σε χωριό της Ανατολικής Ουκρανίας. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι υπόλογη και υπεύθυνη για την ασφάλεια των Ελλήνων ομογενών που έχουν και στο παρελθόν στοχοποιηθεί. Τόσο η Ουκρανική όσο και η Ελληνική κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν άμεσα πλήρες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Αυτές τις κρίσιμες ώρες που η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στην περιοχή βρίσκεται λίγο πριν την πολεμική σύγκρουση, το τραγικό αυτό περιστατικό δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες και προβληματισμούς και επιβεβαιώνει τους κινδύνους που απορρέουν από την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή τη σύγκρουση με ευθύνη της κυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των δύο Ελλήνων ομογενών. Τις τελευταίες εβδομάδες δυναμώνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η φραστική και διπλωματική αντιπαράθεση συνοδεύεται τόσο από κινήσεις στρατευμάτων και μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια και των δύο πλευρών, όσο και από τη μυστική διπλωματία. Για το λαό μας είναι πλέον απτές οι συνέπειες της ελληνικής εμπλοκής σε αυτή την περιοχή. Η χώρα μας ήδη είναι μέρος της αντιπαράθεσης που εξελίσσεται σε αυτή την περιοχή. Είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ βρίσκεται πάνωπλο στην Ουκρανία. Είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και αυτή συμμετέχει στις εξελίξεις στην περιοχή. Η Ελλάδα τέλος είναι μια απέραντη αμερικανική στρατιωτική βάση που είναι κομβικό επιθετικό εφαλτήριο των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Για όλα αυτά η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα έχουν τεράστιες ευθύνες. Αυτές τις γεωπολιτικές συγκυρίες επέλεξε η κυβέρνηση για να φέρει σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προμήθεια των τριών φρεγατών, των 6 Ραφάλ, των Τορπιλών. Είναι γεγονός ότι καλλιεργείται ένα πανηγυρικό κλίμα εξαιτίας αυτών των προμηθειών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι κομμουνιστές, δεν θα γιορτάσουν μαζί σας. Γιατί και αυτό το τμήμα του εξοπλιστικού παζλ το έχετε ήδη καταθέσει στην ενίσχυση της νατοϊκής πολεμικής μηχανής. Η Νέα Δημοκρατία, από τις πρώτες μέρες της, σαν κυβέρνηση, διατύπωσε ένα ερώτημα. Χρειάζεται η χώρα να εξοπλίζεται ιδιαίτερα όταν δυναμώνει η τουρκική επιθετικότητα? Και είναι αυτό ένα ερώτημα που βάζει ένα κάλπικο δίλημα. Ένα δίλημα που περίτεχνα στοιχίζει πίσω από την κυβέρνηση όλα τα άλλα αστικά κόμματα. Τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, οπωσδήποτε και ακροδεξίες δυνάμεις, εντός και εκτός Βουλής. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν μπήκε δίλημα εξοπλισμοί ή όχι. Η συζήτηση για εμάς είναι τι είδη εξοπλισμών απαιτούνται, με τι προσανατολισμό, για να καλύψουν ποιες ανάγκες. Είναι αυτά ακριβώς τα κριτήρια που αποτελούν και οδηγό στις τοποθετήσεις μας, γενικά στα εξοπλιστικά. Με βάση αυτά τα κριτήρια θα αποφασίσουμε και σήμερα. Μελετώντας τη στάση όλων σας, γεννιούνται κάποια λογικά ερωτήματα. Συζητάτε για τα εξοπλιστικά. Ποιος όμως βάζει το θέμα ότι το ΝΑΤΟ στο νέο σχεδιασμό του έχει εκφρασμένο στόχο να επεκτείνει τη δράση του σε όλη την Ιδρώγειο, ανταγωνιζόμενο τη Ρωσία και την Κίνα? Κανείς σας. Ή πώς είναι δυνατόν να ανοίγετε συζητήσεις για εξοπλισμούς, κρύβοντας ότι η εξίσωση έχει ένα κομβικό παράγοντα που προσδιορίζει ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία, και ότι το ΝΑΤΟ τρίβει τα χέρια του όταν εξοπλίζεται σαν οστακός η νοτιοανατολική του πτέρυγα?
Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει αυτό? Κι όμως συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν τέλος να συζητάτε για τα εξοπλιστικά, κάνοντας ότι αγνοείται αυτό που και οι πέτρες γνωρίζουν? Δηλαδή ότι μοναδικός στόχος της άρχουσας τάξης της Ελλάδας είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της στην περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής κτλ. Ένας στόχος όμως που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Απ' την άλλη, είναι και αυτοί που αναρωτιούνται γιατί το ΚΚΕ τάσεται ενάντια στους εξοπλισμούς της χώρας. Αν δεν προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς, τότε πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, με ποια όπλα? Αναγνωρίζουμε τον ρόλο των Γάλλων και των Αμερικανών, αλλά πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας από την Τουρκία, με ποιον εξοπλισμό? Σίγουρα αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα, που όμως ακόμη και όταν τίθενται καλοπροαίρετα είναι παραπλανητικά. Και αυτό γιατί εστιάζουν στο αποτέλεσμα και όχι στις αιτίες, αγνοώντας κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, η χώρα μας και ο λαός μας κινδυνεύουν από μια γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Επίσης, τι στην ευχή συμμαχία είναι αυτή, στην οποία ο ένας σύμμαχος κινδυνεύει από τον άλλο? Πώς γίνεται στην ίδια συμμαχία κάποιοι σύμμαχοι, για παράδειγμα ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, να εξοπλίζουν κάποιους άλλους συμμάχους, την Ελλάδα και την Τουρκία επί του προκειμένου, για το ενδεχόμενο να βρεθούν σε αναμεταξύ τους πολεμική σύραξη? Το ΝΑΤΟ δεν είναι που κάνει πλάτες στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης? Το ΝΑΤΟ δεν είναι που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο? Οι ΗΠΑ δεν είναι που δηλώνουν ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, που μιλάνε και θέλει θράσος αυτό για διεθνές δίκαιο της θάλασσας, χωρίς καν να έχουν επικυρώσει τη συμφωνία του 82. Την ίδια ώρα βέβαια να δηλώνουν πως φοβούνται για ατύχημα στο Αιγαίο. Όμως, αν κινδυνεύουμε ενώ βρισκόμαστε σε αυτή τη συμμαχία που αντικειμενικά κινδυνεύουμε, τότε γιατί εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτή? Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα συνοψίζονται σε μία. Και αυτή είναι: γιατί έτσι επιβάλλουν τα συμφέροντα και η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης. Μια τάξη που ήδη συμμετέχει με δεκάδες αποστολές ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, προσδικώντας ωφέλη, κατά κανόνα βουτυγμένα στο αίμα, για το μεγάλο κεφάλαιο. Απ' την άλλη, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν συσσωρεύσει πλήθος καταστροφικών όπλων. Η Τουρκία βρίσκεται στην 10η θέση σε πολεμική ισχύ στην παγκόσμια κατάταξη. Ξοδεύει πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα αντίστοιχα βρίσκεται στην 33η θέση, ξοδεύοντας πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα συσσωρευμένα αυτά όπλα είναι υπεραρκετά για να προκαλέσουν, σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης, τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, αδιανόητες καταστροφές. Ποιος άραγε αμφιβάλλει για το ποια κοινωνική τάξη θα πληρώσει το τίμημα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία από μια τέτοια εξέλιξη? Και αυτό θα συμβεί την ίδια στιγμή που οι μεγαλογαρχαρίες και των δύο χωρών θα κερδοσκοπούν πάνω από ποκαίδια που θα αφήνει μια τέτοια σύγκρουση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι οι πολεμικές δαπάνες που κάνει η χώρα είναι πλήρως εντεταγμένες στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας. Για παράδειγμα, τι δουλειά έχουν οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot, ένα αμυντικό, αντιπυραυλικό και αντιεροπορικό σύστημα στη Σαουδική Αραβία? Απλά είναι ενταγμένοι στους επιθετικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή κατά του Ιράν. Τι δουλειά έχουν τα ελληνικά F-16 και τα Μιράζ να πετάνε πάνω από Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, μέχρι και τη μακρινή Βαλτική θάλασσα, ενταγμένα
στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Τι δουλειά έχουν τέλος τα ελληνικά πολεμικά πλοία να αναλαμβάνουν αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, σε πολεμικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, να περιπονούν στα στενά του Ορμούζ ενάντια στο Ιράν και αλλού. Δυστυχώς, το ίδιο θα κάνουν και οι ελληνικές μπελαρά που θα παραλάβουμε από τη Γαλλία. Και είναι μια παράμετρος με πολιτικά κριτήρια αυτή που αναφέρουμε, την οποία συνολικά τα αστικά κόμματα εδώ πέρα της Βουλής την παρακάμπτουν, εστιάζουν τις διαφορές τους. Στο τι χρώμα θα είναι οι μπετούγες από τις καμπίνες των στρατιωτών στην Μπελαρά. Στην ουσία όμως δεν μπαίνει κανείς. Εκθιάζει και ο κύριος Υπουργός και όλοι σας τα τεχνολογικά προτερήματα αυτών των πλοίων. Κανείς όμως δεν μιλάει, δεν αναφέρει ότι όσο πιο πολύ εκθιάζεται αυτά τα προτερήματα, τόσο πιο πολύ συνηγορείται στο να ενισχυθεί και να αυξηθεί η μαχητική ίσχυς του ΝΑΤΟ. Σε όλα αυτά κάποιοι θα αντέτειναν ότι κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Δηλαδή, κάτι μένει από αυτές τις προμήθειες και από αυτή την παραχώρηση με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού στο ΝΑΤΟ. Κάτι θα μείνει για τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Αυτό όμως το επιχείρημα δεν λαμβάνει υπόψη και το πότισμα του νατοϊκού βασιλικού που προανέφερα. Σημαίνει δηλαδή τεράστια οικονομική αφέμαξη του λαού μας. Σημαίνει πως κρύβει τεράστιους κινδύνους και έναν ποταμό αίματος και δακρύων για άλλους λαούς. Το είδαμε στη Ιουγκοσλαβία, το είδαμε στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία και αλλού. Επιπλέον, η νατοϊκή πολεμική μηχανή, στην ενίσχυση της οποίας έχουν συμβάλει διαχρονικά όλα τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, την ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταστρέφει μόνο τις ζωές άλλων λαών που αντικειμενικά είναι καθοριστική σημασία ζήτημα, αλλά γυρίζει και μπούμεραγκ και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Προέκυψε ως αποτέλεσμα της νατοϊκής επιδρομής στη Λιβύη το 2011. Τότε μόνο το ΚΚΕ είχε αντιταχθεί σε αυτόν τον πόλεμο και στην παράδοση των ελληνικών αεροδρομίων για την εξαπόλυση των νατοϊκών βομβαρδισμών. Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε, η Νέα Δημοκρατία υλοποίησε και οι υπόλοιποι βάλατε πλάτη στη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Στη συμφωνία που μετατρέπει όλη την Ελλάδα σε μια επιθετική αμερικανική βάση. Ένα εφαλτήριο εξτόξευσης ή και υποστήριξης επιθετικών επιθέσεων εναντίον άλλων χωρών. Μετατρέψατε την Ελλάδα σε παράμετρο μιας ματωμένης εξίσωσης. Για όλα αυτά έχετε τεράστιες ευθύνες. Δημιουργείτε συνθήκες που ελοχεύουν τεράστιους κινδύνους για το λαό μας, μετατρέποντας την Αλεξανδρούπολη σε πύλη εφοδιασμού των στρατευμάτων στην Ουκρανία, την ολοκληρωτική παραχώρηση της Σούδας στην αεροπορική υποστήριξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών του για θωράκιση των συνόρων της χώρας, της φιλίας, της συνεργασίας με άλλους λαούς, της περιοχής, του κόσμου ολόκληρου. Εμείς είμαστε με τις συμμαχίες των αγωνιζόμενων λαών. Αυτή είναι, πιστεύουμε, η πιο γνήσια πατριωτική και διεθνιστική στάση. Και εδώ βρίσκεται και η ελπίδα και για τον ελληνικό λαό και για τους άλλους λαούς του κόσμου. Για όλους αυτούς τους λόγους, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα άρθρα του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η καταψήφιση της προμήθειας των φρεγατών και των αεροσκαφών Ραφάλ και η θέση μας ως παρόν για την προμήθεια των τορπιλών. Ευχαριστώ.